Έχουμε την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να δίνει σύνταξη σε καρκινοπαθή 12,5 ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 12,5 ευρώ. Πρόκειται για κάτι ανήκουστο, κάτι απερίγραπτο και όμως ε, σύμφωνα με τα όσα έχουν έρθει στο φως πρόκειται για ένας συνταξιούχο ο οποίος ήταν υπάλληλος δημοσίου ναι. και είναι καρκινοπαθής ο άνθρωπος. Σύμφωνα λοιπόν με τα με τον υπολογισμό, η σύνταξη που θα έπρεπε να παίρνει ήταν 1027 ευρώ. Ναι. Οι κρατήσει όμω ήταν αυτέ που μείωσαν τη σύνταξή του. Τα έγγραφα του ΕΦΚΑ παρουσιάζονταν κάποιε οφειλέ, αλλά και η εξαγορά πλασματικού χρόνου, έτσι με τι κρατήσει, οι οποίε κρατήσει ήταν 1100, 1015 ευρώ. Το πληρωτή από το ποσό σύνταξη έφτασε στα 12,5 ευρώ. Α, του δώσανε 12,5 ευρώ του ανθρώπου. Ναι. Πώ να ζήσει, Μιλάμε για ένα καρκινοπαθή. Να, εδώ το έγγραφο, παρακαλώ. Εδώ μιλάμε με έγγραφα, κυρίε και κύριοι. Με έγγραφα. Το πού. μηνιαίο ενημερωτικό σημείο πληρωμή σύνταξη. Του πήραν του ανθρώπου τα λεφτά, 12,5 ευρώ. Για να πάρει τι με 12,5 ευρώ, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη. Το αρνεί, που δίνεται. Κύριε Μητσοτάκη, τι να πληρώσει ο άνθρωπο! Τι να πληρώσει αυτό ο άνθρωπο, ο χριστιανό καρκινοπαθή. 12,5 ευρώ να ζήσει, να πληρώσει τους λογαριασμούς του, να πληρώσει τα φάρμακά του, να ζήσει, να φάει. Και να πούμε και κάτι, επειδή ο άνθρωπος παραδέχεται ότι όντως υπήρχαν κάποιες οφειλές, δεν λέει να μην τις εξοφλήσει, απλά λέει να γίνει αποπληρωμή σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, να του μειώσουν κάπω τη σύνταξη, αλλά όχι να παίρνει 12,5 ευρώ. Δεν είναι ότι θέλει να πληρώσει κιόλα. Εγώ θα δώσω 12,5 ευρώ στον κύριο Μητσοτάκη να περάσει ένα μήνα. Με 12,5 ευρώ. Και που είναι και υγιή. Και το ευχόμαστε να υγιείς. Σε κάθε άνθρωπο ευχόμαστε να υγιείς. Αλλά εδώ στον καρκινοπαθή 12,5 ευρώ. Δεν τρέπεστε λίγο. Τσίπα δεν έχετε πάνω σα. Τσίπα δεν έχετε. Ελεηνοί. Ελεηνοί είσαστε. Όταν έχουμε έναν άνθρωπο τον καρκινοπαθή με 12,5 ευρώ. Με 12,5 ευρώ. Τι να πληρώσει αυτό αυτός ο άνθρωπος με 12,5 ευρώ. Τι να πω. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Και ειλικρινά ντρέπομαι. Ντρέπομαι για όλου αυτού που μα κυβερνάνε. Γι' αυτό του έχουμε συγχαθεί. Γι' αυτό ο κόσμο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό σε αυτέ τι εθνικέ εκλογέ. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και μου λέει κάποιο Ζεκαμπούρη, γιατί κατεβαίνει σε εκλογέ στο βόρειο τομέα. Γι' αυτό το λόγο κατεβαίνω με την ελληνική λύση ω υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα Αθηνών. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν αντέχω άλλο. Και όλο ο κόσμο είναι εξαγριωμένο. 12,5 ευρώ στον καρκινοπαθή για να περάσει. Τι πανθρωπιά δεν έχουν πάνω του. Τι θέλουν να κάνουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι θέλουν να κάνουν σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά δυστυχώ δεν του νοιάζει. Αδιαφορούν. Αδιαφορούν καθημερινά για τον καθένα μας. Δεν τους ενδιαφέρει είτε ζήσουμε είτε πεθάνουμε. Δεν τους νοιάζει. Και έχει αποδεικτεί αυτό ότι δεν τους νοιάζει. Δυστυχώ, με το χειρότερο τρόπο. Με το χειρότερο τρόπο έχει φανεί. Ότι δεν τους ενδιαφέρει μα καθόλου η ανθρώπινη ζωή. Ούτε στους προηγούμενους, ούτε σε αυτούς. Δυστυχώς. Μας κυβερνάνε